προχωράμε σε όλη αυτή την πανδημία ως ένα σύστημα υγείας και εμείς ως νομός, ο οποίος ήδη βρισκόταν πριν από αυτή την πανδημία σε έκτακτη ανάγκη και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση κυριολεκτικά έκτακτης ανάγκης, υποστελεχωμένη και κυριολεκτικά ξεδοντιασμένη. Υπάρχει τελευταία οργανική θέση παθολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων το 2004, παρακαλώ. Οριλά πρόσφατα ήρθε ένας μετά από τόσα χρόνια. Ειδικότητες εχμής, όπως οι πνευμονολόγοι, μετακινούνται από το ένα τμήμα στο άλλο, από την παθολογική στην COVID, για να καταφέρουν να κάνουν τις λεγόμενες COVID κλινικές. Συνάδελφοι από τα κέντρα υγείας, αφήνοντας στην άκρη τον πολύτιμο ρόλο που μπορεί να παίξει πρωτοβάθμια φορτία υγείας, αποδεδειγμένα με μελέτες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, μετακινούνται με μόνο σκοπό να κάνουν τις εφεδρίες στο δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας και τίποτα άλλο. Αυτή η κατάσταση, συνάδελφοι, δεν πρέπει να συνεχιστεί και δεν μπορούμε να την αφήσουμε να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε την ώρα που με επιστημονικά δεδομένα θέσαμε από την αρχή της πανδημίας αυτής το σπουδαίο ρόλο, παράδειγμα των μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ στην κοινότητα, να μας αγνοούν όλο αυτό το διάστημα, χλεβάζοντάς μας ότι δεν έχουν και καμιά αξία και δεν θα πει τίποτα σπουδαίο με το να κάνεις ένα τεστ μια μέρα. Δεν μπορεί να αφήσουμε στην άκρη το γεγονός ότι με μαθηματική ακρίβεια οι συνάδελφοί μας, οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, προβλέψαν το επερχόμενο δεύτερο κύμα και με γνώμονα αυτό ζητήσαμε στην αρχή του πρώτου κύματος άμεσα όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι αιτήθηκαν προσλήψεων οι 2.500 τότε να ενταχθούν άμεσα στο σύστημα υγείας και επίσης τότε από όλους αυτούς τελικά προσλήφθηκαν 400 άτομα για τα οποία μας είπαν στη μέση του καλοκαιριού ότι δεν τους χρειαζόταν και όλα ηρωνικά. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Τα βρήκανε μπροστά τους και τώρα απλά μας έχουν για αναλώσιμους. Οι μάχες σαν τη σημερινή πρέπει να συνεχίζονται δίπλα στους ασθενείς μας, δεν τους αφήσαμε ποτέ, αλλά από την άλλη πρέπει να δηλώνουμε με κάθε ευκαιρία ότι δεν είμαστε και οι αναλώσιμοι του συστήματος. Προχωράμε δυνατά, μαζικές προσλήψεις άμεσα, μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων επικουρικών, οι οποίοι βάλαν πλάτη και χάρη σε αυτούς βγαίνει πέρα αυτή η πανδημία. Στελέχωση όλων των μονάδων υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Καθημερινά, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε. Καλό αγώνα!